Ναι, Ανδρέα μου, είχα πάντοτε, τον τελευταίο καιρό όταν ξεκίνησε αυτό το θέμα, αυτή η ένταση, είχα την άποψη ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε ανάφλεξη στο ουκρανικό μέτωπο. Πάρα πολύ δύσκολα θα κάναν κάποια επίθεση οι Ρώσοι, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν το θέλουνε. Δεν τους βολεύει, δεν αποτελεί κομμάτι στρατηγικής τους. Τα είχαμε συζητήσει και μαζί επανειλημμένος, γιατί θα ήταν αυτοκτονική ενέργεια από πλευράς των Ουκρανών και γιατί θα ήταν και αυτοκτονική ενέργεια, όπως έχει γράψει και πάρα πολύ σωστά και τα έχει πει κιόλας και ο Γιώργος Αδαλής που μιλάμε μαζί, για την Ευρώπη, κυρίως δε για το θέμα της ενέργειας. Και αυτός ο κίνδυνος παραμένει. Λοιπόν, παραμένει. Δεν απλώς παραμένει. Απλώς έχουμε μια ενεργειακή κρίση η οποία θα έφτανε σε πρωτοφανή επίπεδα αν γινόταν αντιπαράθεση. Εάν δε προχωρούσαμε σε κάτι πιο ακραίο, είχαμε δηλαδή στρατιωτική σύγκρουση, εκεί θα είχαμε κωμικοτραγικές καταστάσεις, υπό την έννοια ότι η συμβατική ισχύς της Δυτικής Ευρώπης αλλά και των Αμερικανικών δυνάμεων εν Ευρώπη είναι μικροσκοπική. Είναι σκιά του παλαιού εαυτού τους. Φαντάσου, ας πούμε, ο Βρετανικός στρατός έχει βγάλει, που σχεδιάζει τον στρατό του μέλλοντος, το στρατό ξηράς του μέλλοντος, για το πώς θέλει να τον διαμορφώσει. Έχει καταλήξει ημιεπισήμως, δηλαδή έχει διαρρεύσει στο συμπέρασμα ότι η μία και μοναχική, που θα έλεγε και ο Ζήκος, μεραρχία που έχει, τεθωρακισμένη, εάν εμπλέκονταν σε πόλεμο στην Ευρώπη, σε μία μέρα θα αφανίζονταν από τους Ρώσους. Όχι γιατί οι Ρώσοι έχουν καλύτερα άρματα ή γιατί είναι πιο καλοί στη μάχη, ας πούμε, με των αρμάτων, αλλά γιατί πολύ απλά έχουν πολύ περισσότερα συστήματα προσβολής από μεγάλες αποστάσεις, όπως όπλα πυροβολικού, ενώ οι άλλοι υστερούν. Λοιπόν, και αν ακόμη τα πράγματα πήγαιναν ακόμη σε πιο ακραίες καταστάσεις, θα μιλάγαμε μετά για πυρηνικό πόλεμο, που είναι προσωπικά και το ένας τομέας που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και ακαδημαϊκά. Λοιπόν, και εκεί πλέον μιλάμε για καταστάσεις αυτές που βλέπουμε στα έργα επιστημονικής φαντασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, επειδή ναι μεν οι ηγεσίες οι σημερινές στη Δύση δεν είναι και οι πιο έξυπνες, δεν έχουν καμία σχέση με τις ηγεσίες του ψυχρού πολέμου, είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων, αλλά παρόλα τα αυτά λίγο μυαλό στο κεφάλι τους το έχουν, θεωρούσα και θεωρώ περίπου αδιανόητο να πηγαίναμε σε κάποια αντιπαράθεση, ακόμη και αν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν το θεωρώ πιθανό, γιατί δεν βολεύει τη ρωσική στρατηγική. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι έχει ξεκινήσει με όλο αυτό το σκηνικό, μάλλον εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει, αλλά εδώ πλέον επισημοποιείται ένας πολύ μεγάλος γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, που ουσιαστικά ξεκινάει ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Είμαστε στα προεόρτια. Ό,τι και να γίνει στην Ουκρανία, αυτός ο ανταγωνισμός ξεκινάει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε την ίδια την επανάληψη, μάλλον, των ίδιων που είδαμε στο παρελθόν. Και εδώ είπες και για τις ρίζες του προβλήματος. Μία, λοιπόν, από τις ρίζες του προβλήματος είναι ότι όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος με την πτώση, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την εξαφάνιση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και όλα τα συναφή, υπήρξε σε όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερα στη Δύση μια αντίληψη περί του τέλους της ιστορίας, ότι δεν ήταν μόνο το περιβόητο βιβλίο του Φουκουγιάμα, ήταν γενικότερη αντίληψη ότι τελειώσαν τα πράγματα, τελειώσαν οι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί, πλέον θα πηγαίνουμε μόνο σε γεωοικονομικούς ανταγωνισμούς, όπως είχε βγει τότε. Ήδη πριν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης είχαν βγει θεωρίες ότι πλέον αυτό που μετράει είναι τα μερίδια στην αγορά και κάτι παρόμοια φλιναφήματα. Και εμφανίζονταν τότε η Ιαπωνία να είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ας πούμε, γιατί έχει μεγάλη εμπορική δυνατότητα κτλ. Τέλος πάντων, επικράτησε μια αντίληψη σχεδόν παρανοϊκή, με βάση επίσης μια γραμμική ανάγνωση ιστορίας. Και επειδή και το ψυχολογικό βάρος της πυρηνικής απειλής ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την ανθρωπότητα, και όσοι ζήσαμε εκείνα τα χρόνια το θυμόμαστε πόσο μεγάλο ήταν, κυριάρχησε μια αντίληψη ότι αυτό τελείωσε πλέον, έχει μείνει στο παρελθόν, τώρα πλέον πάμε μπροστά, και η πυρηνική απειλή έχει μείνει πίσω, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ξανά παρόμοιους ανταγωνισμούς κτλ. Αυτά είναι στο παρελθόν και τώρα κινούμαστε προς το μέλλον. Και ακόμη χειρότερο
υπήρξε μια ανάγνωση ότι ο πυρηνικός πόλεμος αποφεύχθηκε γιατί ήμασταν πάρα πολύ ξύπνοι και είχαμε φτιάξει φοβερά δόγματα διαχείρισης της πυρηνικής ισχύως και με αυτό το περιβόητο την ισορροπία του τρόμου δεν υπήρχε πιθανότητα να γίνει ποτέ τίποτα. Κάτι που αγνοούσε πέρα από θεμελιώδη κομμάτια της πυρηνικής στρατηγικής, όπως ήταν η θεωρία παιχνίων που έλεγε μέσω σεναρίων το πώς μπορούσες να οδηγηθείς αυτό σε καταστροφικές επιλογές χωρίς να το καταλάβεις, όπως ήταν τα διάφορα σενάρια περί κλιμάκωσης που υπήρχαν στα έργα μεγάλων θεωρητικών όπως ήταν ο Χέρμαν Καν και ένα σωρό άλλα. Αγνοούσε επίσης και το πλήθος των παραλίγο πυρηνικών ατυχημάτων που είχαν γίνει, που ουσιαστικά, αν μπορούσαμε να πούμε με μία λέξη το τι έγινε εκείνη την εποχή, είναι ότι η ανθρωπότητα έπαιξε ρωσική ρουλέτα με ένα εξάσφαιρο περίστροφο μέσα στο οποίο είχε πέντε σφαίρες, μία θαλάμη ήταν άδεια και τη σκλήρωσε η άδεια θαλάμη. Γλιτώσαμε κατά τύχη δηλαδή. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, φτάσαμε με μία Δύση η οποία θεωρούσε την Ρωσία ότι θα είναι μόνιμα ιτημένη. Επεκτάθηκε μέσα στο χώρο τον οποίο η Ρωσία θεωρούσε ζώνη ασφαλείας για αυτήν. Εδώ βέβαια αρχίζουμε και μπαίνουμε και τίθενται θέματα διεθνούς δικαίου και κατά πόσο η Ρωσία νομιμοποιείται να λέει τέτοια πράγματα από άποψη διεθνούς δικαίου. Δεν νομιμοποιείται. Δεν είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Φυσικά δεν έχει κανένα δικαίωμα η Ρωσία να αποφασίζει ποιος και θα μπει ή δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δίκαιο. Δεν μιλάμε για καλούς και για κακούς. Εδώ μιλάμε για το πώς διαμορφώνεται η γεωγραφία ασφάλειας του πλανήτη, το οποίο ξεπερνάει πάρα πολύ το δίκαιο. Το θέμα είναι να υπάρχει μια γεωγραφία τέτοια, η οποία ένα σύστημα ασφαλείας, το οποίο το ξέρανε οι παλιοί στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, ξέραν ότι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη τις ανησυχίες του αντιπάλου σου, εκτός για να μην οδηγηθείς σε αντιπαράθεση και ένα σωρά άλλα. Λοιπόν, οι σημερινοί δεν το λάβανε και μιλάνε τώρα για τέτοια πράγματα. Και ψάχνουν να βρουν ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Δεν δίνεται θέμα δίκιου ή άδικου. Είναι ότι στριμώχτηκε η Ρωσία στα σκηνιά, θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να είναι μόνιμα ιτημένη, αντιμετώπισε ένα ενδεχόμενο να εγκλωβιστεί στο μέλλον και με την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ σε έναν ασφυκτικό κλοιό, ο οποίος θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος, πολύ πιο επικίνδυνος σχέση με το παρελθόν, ακόμη και αν η Ουκρανία ήταν μια χώρα στην οποία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Η Ουκρανία, όπως ξέρουμε, είναι ουσιαστικά μια διχοτομημένη χώρα, που από τη μία, να το πούμε πολύ απλά και απλοϊκά, υπάρχουν Ρώσοι, αυτοί που λέμε Ρωσόφωνους, και από την άλλη υπάρχουν Ουκρανοί, αλλά και άλλοι που είναι αντιρώσοι. Λοιπόν, έχει απορροφηθεί, έχει επανέλθει ουσιαστικά η Κρυμαία στον ρωσικό κορμό, οπότε γινόταν κάτι τέτοιο θα βρισκόμασταν άμεσα σχεδόν μέσα σε πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτή την, στο παρανοϊκό ενδεχόμενο, χωρίς να καταλάβω το γιατί. Ακόμη δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αν ετίθεται το θέμα εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ψήφιζαν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να εισέλθει. Δεν είχε γίνει στο παρελθόν, από το 2008 με τη Γεωργία και την Ουκρανία. Είχαν βάλει βέτο η Γερμανία και η Γαλλία και αν χρειαζόντουσαν θα βάζανε κι άλλες, αν δεν βάζανε αυτές οι δύο. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία κατά την άποψή μου την ταπεινή, γιατί εδώ βλέπουμε μιλάνε τιτάνες ας πούμε της στρατηγικής ανάλυσης ανά τον πλανήτη και πολύ καλά πληροφορημένοι άνθρωποι, που το μόνο που δεν μας έχουν πει είναι το ακριβές λεπτό που θα ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για να ξέρουμε και εμείς ας πούμε, κακώς δεν μας το λένε και το λεπτό, να ξέρουμε να είμαστε σπίτια μας, να έχουμε ανοίξει τηλεόραση, μην τυχόν είμαστε έξω, να βάλουμε τα πατατάκια, να βλέπουμε εκεί και παρόμοια άλλα καραγκιοζηλίκια. Λοιπόν, εμένα η άποψή μου είναι, παραμένει, ότι δεν θα γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που μας οδηγεί σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον, που δυστυχώς θα βάλουν και το ενδεχόμενο του πυρηνικού κινδύνου, θα βάλουν μάλλον τον πυρηνικό κίνδυνο ξανά μέσα στη ζωή μας, όπως δυστυχώς ζήσαμε στις παλιές εποχές, όπως ήταν στη δεκαετία του 80, τη ζωφερή αυτή η εποχή. Και μάλιστα θα τον βάλουμε πολύ πιο επικίνδυνο τρόπο σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή,
Θα ήταν για να κλείσω, δηλαδή, γιατί νομίζω ότι σε κούρασα. Θα ήταν λάθος μεγάλο να θεωρήσουμε ότι έγινε κάτι τώρα και ξεκίνησε. Όχι. Όπως λέει ο μεγάλος ιστορικός, η τιτάνια αυτή μορφή, ο Φερντινάντ Μπροντέλο, ο Γάλλος, τα ιστορικά γεγονότα που ζούμε είναι όπως ο αφρός που φτάνει πάνω στη θάλασσα από ένα κύμα. Αυτό που το ξεκίνησε και φτάνει εκεί ο αφρός είναι πολύ πίσω. Δηλαδή είναι ανταγωνισμοί δεκαετιών, αν όχι αιώνων, που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα... μια μετάβαση της ιστορίας, περνάμε σε ένα νέο στάδιο. Δυστυχώς, κατά τα φαινόμενα, θα πάμε σε ένα νέο, πολύ μεγάλο και μυσαλόδοξο ανταγωνισμό σε σχέση με το παρελθόν. Και ξαναλέω, εμένα η μεγάλη μου ανησυχία είναι ότι θα ξαναμπεί μέσα στις ανησυχίες μας και το ενδεχόμενο του πυρηνικού πολέμου. Δυστυχώς. Ανδρέα, επανερχόμαστε σε αυτό που έλεγα. Το θέμα είναι ότι όσο και να μην θες να ολισθήσεις, να το πούμε έτσι, σε θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν στέκουν. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τέλος. Απλά πράγματα. Δηλαδή, και το ΝΑΤΟ δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ενάντια σε άλλες χώρες. Βέβαια, έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά εναντίον χωρών που ήταν πολύ αδύναμες, όπως ήταν διελειμμένη Ιουγκοσλαβία ή κάποια άλλα. Για να λειτουργήσει ενάντια στη Ρωσία, χωρίς να θυχθεί νατοϊκό έδαφος, είναι αδιανόητο. Αντιθέτως, έχουν υπάρξει περιπτώσεις, για μία ακόμη φορά το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, όπως το 2002, όταν κατελήφθη η Βραχονισίδα, το νησί, το έρημο νησί Περεχίλ, το ισπανικό, από δυνάμεις του Μαροκινού ναυτικού. Εδώ μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση. Χώρα μη μέλος του ΝΑΤΟ, δεν μιλάμε Ελλάδα-Τουρκία ή μία τώρα και να υπάρχει δικαιολογία, είστε και οι δύο στο ΝΑΤΟ και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Όχι. Και μιλάμε για την Ισπανία που ήταν τότε στο μικρό κλαμπ μαζί με διάφορους άλλους στη συμμαχία των προθήμων, ας πούμε. Ένα χρόνο μετά ήταν αυτή στη διάσκεψη των Αζωρών εκεί με τον Μπους και τα λοιπά. Λοιπόν, και τον Μπλερ, ας πούμε, η αιχμή του δόρατος για να χτυπήσουμε στο Ιράκ. Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα, καταλαμβάνουν την νησίδα οι Μαροκινοί, ζητάνε οι Ισπανοί την ενεργοποίηση του άρθρου 5 της συλλογικής άμυνας της συμμαχίας, όχι για να γίνει πόλεμος τώρα με το Μάρογο, υπάρχει όποια στήριξη. Και τους αδειάσαν όλοι, πρώτοι και καλύτεροι οι Αμερικάνοι, λέει, άσε μας ρε μεγάλε, τι λες τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε άλλα να ασχοληθούμε. Λοιπόν, οπότε δεν είναι το ΝΑΤΟ κάτι που λειτουργεί αμέσως και αυτόνομα. Λοιπόν, δεν είναι κάποιος μηχανισμός αυτοματοποιημένης αντίδρασης. Οπότε τι λέμε τώρα, δηλαδή αν γινόταν το οτιδήποτε στην Ουκρανία, για να πεις ότι εμφανίζονται οι χώρες του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ μάλλον εν συνόλο, και αποφασίζει ότι θα δράσει στρατιωτικά, θα στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό είπα, συνεπάγεται πόλεμος, και ο πόλεμος μπορεί να ήταν και πυρηνικός, πως ξεκάθαρα το είχε πει ο πρόεδρος Πούτιν. Λοιπόν, έπρεπε να ψηφίσουν όλοι. Όταν λέμε όλοι, πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση. Το άρθρο 5 δεν ενεργοποιείται αυτομάτως. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία. Και αναρωτιέμαι ποιοι θα το κάνανε. Δηλαδή, εκτός από τους Πολωνούς, οι οποίοι είναι μια πολύ σοβαρή χώρα, αλλά έχει μια υπερβάλλουσα αισιοδοξία και μια υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση και έχει έναν έντονο αντιρωσισμό, κανείς άλλος δεν θεωρώ ότι μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, οι Γάλλοι που έχουν θέμα, οι Γερμανοί, που ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα, θα καταστραφόταν η οικονομία τους από το θέμα της ενέργειας που στηρίζονται στο ρωσικό αέριο. Θα λέγανε ναι, να πάμε σε πόλεμο, ας αφήσουμε το στρατιωτικό κομμάτι, το τι θα γινόταν μετά. Χώρες όπως η αγαπημένη μου η Σλοβενία, η οποία μπήκε, είναι μια χώρα που δεν έχει τίποτα, δεν έχει να μοιράσει τίποτα με κανέναν, και μπήκε μέσα στο ΝΑΤΟ για να έχει ένα γεωπολιτικό ρόλο, θα ψήφιζε, αλλά δεν θέλει να βάλει το κεφάλι της στον τορβά, θα ψήφιζε ναι. Η Τουρκία που έχει αυτή την ειδική την περίεργη σχέση, θα ψήφιζε ναι. Η Ουγγαρία, η οποία Ουγγαρία έχει μειονότητα μέσα στην Ουκρανία, η οποία καταπιέζεται από το νέο καθεστώς της Ουκρανίας που προέκυψε μετά το πραξικόπημα του Μεϊντάν το 2014, που έχει επιβάλει μια πολιτική ουκρανοποίησης, θα ψήφιζε η Ουγγαρία να πάμε σε πόλεμο, να πάει και η ίδια σε πόλεμο με τη Ρωσία για να στηρίξει την Ουκρανία που καταπιέζει τη δική της μειονότητα. Ας αφήσουμε εμάς. Λοιπόν, όλα αυτά δεν στέκουνε. Λοιπόν, οπότε επίσης,
Και είχαμε λοιπόν την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη μία να έχουν μια πολύ επιθετική ρητορική, να σιγοντάρουν ας πούμε και να λένε αυτό, το άλλο, το παράλληλο εναντίον της Ρωσίας. Από την άλλη όμως την αδειάσανε ομότατα την Ουκρανία, βγαίνοντας ο πρόεδρος Biden και λέγοντας ότι δεν πρόκειται να στείλει στρατιώτες ούτε καν για να βοηθήσει την εκένωση Αμερικανών υπηκόων από την Ουκρανία, γιατί θα μπορούσαν αυτοί οι στρατιώτες να εμπλακούν σε ανταλλαγή πυρών με Ρώσους και τότε θα πηγαίνουν σε παγκόσμιο πόλεμο, και αποσύρει και τους 170 ολόκληρους στρατιώτες που είχε εκεί για να μην φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή λέει ξεκάθαρα και το κάνει ότι παιδιά εγώ δεν πρόκειται να κάνω απολύτως τίποτα. Από τη μία λοιπόν σπρώχνει την Ουκρανία προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργείται όλη αυτή η φιλολογία ότι τώρα επιτίθονται οι Ρώσοι, αύριο επιτίθονται οι Ρώσοι, σε μία ώρα επιτίθονται οι Ρώσοι, σε 17 λεπτά επιτίθονται οι Ρώσοι κτλ. Δημιουργείται ένα κλίμα πολεμικό που απειλούσε από μόνο του να οδηγήσει σε αντιπαράθεση, γιατί όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση εύκολα γίνονται και λάθη. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην Ουκρανία, παραστρατιωτικές, ακροδεξιές, ναζιστικές, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν ανεξέλεγκτα, ακόμη και από το Κρεμλίνο, λέω, από την κυβέρνηση της Ουκρανίας και ελέγχονται δεν ξέρουμε και εδώ από πού. Οπότε, κατά την άποψή μου, υπήρχε κίνδυνος, μάλλον υπήρχε πιθανότητα να σπρώχνεται η Ουκρανία σε σύγκρουση με την Ρωσία, στην οποία θα έχανε φυσικά, με απότερο σκοπό να υπάρξει, να γίνει όχι πόλεμος, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά να υπάρξει ένα σχίσμα μεταξύ Ρωσίας και της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης, το οποίο θα οδηγούσε σε πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα πέραν όλων των άλλων την Δυτική Ευρώπη από αυτά που έχουμε σήμερα. Θα οδηγούσε την Δυτική Ευρώπη σε αποδόμηση βιομηχανική, οικονομική, άρα θα ενίσχυε την αμερικανική βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής με το σκιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Να μην ξεχνάμε κάτι το οποίο τίνουμε να το ξεχνάμε, ότι μεταξύ των μεγάλων μαγαζιών δεν υπάρχουν απόλυτα φιλικές και απόλυτα εχθρικές σχέσεις. Είναι μεικτές και η Ευρώπη ήταν και παραμένει μεγάλος γεωοικονομικός ανταγωνιστής των Αμερικάνων σε θέματα χάλιβα και ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, οπότε πιθανώς ένα κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου να ήθελε αυτό το πράγμα, πρώτον για να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις μεταξύ Δύσης και Ανατολής, να κόψει δηλαδή οριστικά και απόλυτα τις όποιες δυνατότητες να προκύψει κάποια συνεννόηση κάποια στιγμή στο μέλλον μεταξύ Ρωσίας και Δυτικής Ευρώπης, και να πάμε σε μια μεγάλη Ευρώπη, και μια μεγάλη Ευρώπη θα ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτονομημένη από τους Αμερικανούς και θα τους έρθει στο περιθώριο, να συντρίψει, όχι να συντρίψει, αλλά να αποδομεί σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή βιομηχανία, έτσι ώστε η Αμερικανική να είναι αυτή που θα κάνει κουμάντο στο δυτικό κόσμο, και κυρίως να επαναπιβεβαιώσει τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως η ηγέτιδα πλέον δύναμη του δυτικού κόσμου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο. Το χειρότερο είναι να λειτουργούσε από μόνη της η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανώς εκτός ΝΑΤΟ, μέσα στο ΝΑΤΟ μεν, αλλά σε ένα υπονατοϊκό σύστημα με κάποιες έτσι χώρες πολύ επιθετικές όπως είναι η Πολωνία, και να έκανε κάποιας μορφής ήπιον ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας από μόνη της. Αυτό είναι ένα ακραίο αλλά υπαρκτό σενάριο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, για να έρθω στο δεύτερο ερώτημά σου, εμείς η Ελλάδα εξαιτίας των εγκαταστάσεων των στρατιωτικών των Αμερικανικών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα ήμασταν στο μάτι του κυκλώνα, θα ήμασταν η αιχμή του δόρατος. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Δεν είναι καθόλου καλό, γιατί μας τοποθετεί σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μας μετατρέπει ακόμη και σε στόχο πυρηνικού όπλου. Λοιπόν, το οποίο όπως είπες θα το συζητήσουμε άλλη φορά, αλλά είναι μικρή πιθανότητα, πάρα πολύ μικρή αλλά υπαρκτή. Και γιατί αυτό χωρίς να έχουμε κανένα είδους κέρδος. Εδώ αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος, όχι βάση αυτή καθεαυτή, αλλά το πώς έγινε. Δηλαδή χαρίστηκε στους Αμερικανούς για να χαριστεί με την αφελέστατη προσδοκία ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό θα οθήσει τους Αμερικανούς να μας προστατεύσουν αντί των Τούρκων. Και έγινε ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή το κομμάτι που κυριαρχεί, το κομμάτι εξουσίας που κυριαρχεί σήμερα στην Ουάσιγκτον, είναι άκρος φιλοτουρκικό. Σε σημείο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Ναι, μεν είναι, μπορεί να είναι να αλλάξει σε 6 μήνες. Ναι, μεν υπάρχουν και άλλα κέντρα. Ναι, μεν υπάρχουν δυνάμεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες που πνεωμένα κατά της Τουρκίας και αντιθέτως θέλουν να στηρίξουν την Ελλάδα. Αλλά αυτοί που έχουν το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα αυτό ένα κομμάτι μέσα στο. Και στο Λευκό Οίκο και στο Υπουργείο Εξωτερικών που θεωρεί με το φτωχό του στο μυαλό βέβαια αλλά το θεωρούν και το πιστεύουν ότι η Τουρκία είναι πολύ μεγάλος παίχτης σε αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο, πρέπει να την έχουν με το μέρος τους και προς Θεού μην τη θίξουν. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την ιστορία του East Med. Υποτίθεται, και θα τελειώσω με αυτό, Ανδρέα, υποτίθεται ότι πάμε σε σύγκρουση με τη Ρωσία που κομπικό της κομμάτι είναι η ενεργειακή εξάρτηση της Δυτικής Ευρώπης από τη Ρωσία, άρα εσύ θες να τη μειώσεις αυτή την εξάρτηση και αν μιλάμε για το φυσικό αέριο, θέλεις, γιατί το φυσικό αέριο δεν μετακινείται εύκολα, δεν είναι δηλαδή να το φέρνουμε από τη Νέα Ζηλανδία, πρέπει να είναι εδώ κοντά. Λοιπόν, και θέλεις να μειώσεις αυτή την εξάρτηση και ενώ έχεις τα κοιτάσματα, τα αναξιοποίητα στην Ανατολική Μεσόγειο και έχεις και την αρχιτεκτονική Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και με τον East Med να μετακινούσες, να έφερνες δηλαδή φυσικό αέριο στην Ευρώπη που θα κάλυπτε όχι όλες αλλά μεγάλο μέρος των αναγκών, άρα θα βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο υπέρ των Αμερικανικών συμφερόντων. Υπονομεύεις τον East Med, έστω και υπόγεια, έστω και με αυτό το. Δεν βγαίνεις επίσημα να το πεις, δεν τολμάς να το κάνεις το πράγμα. Έστω και με αυτό το non-paper, γιατί για να μην φίξεις την Τουρκία, η οποία παίζει με τους Ρώσους. Πάει να πει ότι αφού κάνεις τόσο πολύ θέλεις να κάνεις τα χατήρια της Τουρκίας, τι συζητάμε τώρα ότι ακόμη και ενάντια στα στρατηγικά σου συμφέροντα αυτή τη στιγμή, πάει να πει ότι θεωρείς την Τουρκία πάρα πολύ σημαντική. Επαναλαμβάνω, λόγω βλακείας, δεν πρόκειται η Τουρκία να γίνει αυτό που νομίζει αυτή η σέχτα μέσα στην αμερικανική έτσι, πολιτική ζωή ότι θα γίνει. Η Τουρκία παίζει το δικό της παιχνίδι και δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς έχουμε εγκλωβιστεί να είμαστε από τη μία στο μάτι του κυκλώνα, στην αιχμή του δόρατος της αμερικανικής αρχιτεκτονικής, την οποία οι Ρώσοι είναι δεδομένο ότι μας στοχοποιούν. Και ας αφήσουμε και το θέμα της πυρηνικής απειλής. Έχουμε μια μεγάλη μειονότητα στην Ουκρανία, η οποία αν γίνει κάτι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρεθεί υπό ρωσική κυριαρχία. Για ποιο λόγο δηλαδή να είναι στοχοποιημένη αυτή η πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Λοιπόν, και κάναμε όλες αυτές τις λανθασμένες ενέργειες με μια αφελέστατη επιπέδου νηπιαγωγείου λογική, η οποία δεν ήταν να πεις ότι φταίει αυτός ο υπουργός ή αυτή η κυβέρνηση. Όχι, ήταν σχεδόν σε όλο το πολιτικό φάσμα με λίγες εξαιρέσεις. Να ορίστε, τώρα οι Αμερικανοί θα μας σώσουν γιατί οι Τούρκοι είναι κακά παιδιά και θα τους τιμωρήσουν και βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση.